Πέτρα. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα στους ανθρώπους, βέβαια, έτσι. Είστε καλά? Καλά, καλά. Εσείς πώς? Καλά κι εμείς εδώ. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε μες στον κάψωνα. Λοιπόν, καταρχήν να δούμε τι είναι αυτή η πλατφόρμα. Γιατί πρόκειται για πλατφόρμα, αν το έχω καταλάβει σωστά. Έτσι, είναι ένα ολοκληρωμένο σύστημα ευθείου γεωργίας, το οποίο ονομάζουμε Gia Sense. Το οποίο περιλαμβάνει πολλά πράγματα, έτσι είναι, γι' αυτό λέμε ότι είναι σύστημα. Ένα από αυτά τα σημεία, τα εργαλεία βασικώς που παρέχει, είναι και αυτή η εφαρμογή για κινητά τηλέφωνα. Μάλιστα. Πάμε να δούμε πώς τη χρησιμοποιεί ο παραγωγός, τις χρήσεις δηλαδή μπορεί να έχει μια εφαρμογή στο κινητό του τηλέφωνο. Τι μπορεί να κάνει, γι' αυτό μιλάμε και για ΕΦΗ γεωργία, ολοκληρωμένο σύστημα, ποιους αφορά. Μιλάμε στην Ιερά Πέτρα που έχει έτσι πολλούς παραγωγούς, οι περισσότεροι είναι θερμοκηπιακές καλλιέργειες και ελαιοκαλλιέργεια. Τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί, πού και πώς? Και δεν ξαναρωτώ. Όχι, θέλω να ρωτήσω τώρα τι θέλετε. Λοιπόν, μιλάμε για τρία επίπεδα υπηρεσιών. Το πρώτο επίπεδο υπηρεσιών απευθύνεται σε όλους όσους κάνουν ενιαία αίτηση ενίσχυσης. Άρα μιλάμε ανεξαρτήτως καλλιέργειας, ανεξαρτήτως όσοι έχουν δηλώσει το ΟΣΔΕ, μεταφράζω λίγο. Ναι. Όταν, ακριβώς. Όταν λοιπόν έχουμε οριστικοποιημένη δήλωση, αυτή η αποτύπωση των αγροτεμαχίων τους ανεβαίνει στην εφαρμογή και με ένα κλικ έχουν το κατεβάζοντας στην εφαρμογή στο κινητό τους, βλέπουν την αποτύπωση των αγροτεμαχίων τους στα οποία. Για τα οποία μάλλον θα παίρνουν εξειδικευμένη πληροφόρηση ανά αγροτεμάχιο. Ωραία. Αυτό είναι προϋπόθεση. Με συγχωρείτε που σας διακόπτω τώρα, είπα να μην μιλήσω, αλλά είναι προϋπόθεση αν έχεις μπει στο ΟΣΔΕ, αν έχεις ολοκληρώσει τη διαδικασία του ΟΣΔΕ. Είναι προϋπόθεση αυτό που λέτε? Είναι προϋπόθεση. Γιατί ξέρω ότι έχετε σχέση με τα ΟΣΔΕ ως ΓΕΑ. Δεν έχει. Είναι ανεξάρτητο με αυτή την έννοια που το λέτε. Είναι προϋπόθεση με ποια έννοια? Για να μην χρειάζεται ο παραγωγός να πηγαίνει μόνος του να κάνει αποτύπωση ή να σχεδιάζει επί της ουσίας σε μία εφαρμογή ή σε ένα χάρτη τα αγροτεμάχια του. Με αυτόν τον τρόπο δηλαδή καθορίζονται τα όρια και βγαίνουν στο χάρτη και είναι ακριβώς αυτά που είναι. Άρα. Για ευκολία είναι περισσότερο. Ναι, δεν κατάλαβα τη σύνδεση. Οπότε πάμε τώρα να δούμε πρακτικά τις εφαρμογές, ας πούμε, είτε σε θερμοκηπιακή καλλιέργεια, υποκάλυψη δηλαδή, είτε στους ελαιώνες, γιατί αυτά τα δύο είναι που κυριαρχούν εδώ στο Λασίδι. Άρα λοιπόν, αν έχουμε το πρώτο αυτό βήμα, δηλαδή ανεβάζουμε τα αγροτεμάχια μας και τα βλέπουμε στην εφαρμογή, τι παίρνουμε για αυτά τα αγροτεμάχια, για όλες τις καλλιέργειες τις οποίες έχουμε? Παίρνουμε μετεωρολογικά δεδομένα, άρα έχουμε εξειδικευμένες μετεωρολογικές προγνώσεις ανά αγροτεμάχιο. Έχουμε και συγκεκριμένους όμως δείκτες αγρονομικού ενδιαφέροντος, δηλαδή υδατικούς δείκτες όπως είναι η εξαρτησία διαπνοή αναφοράς, όπως είναι η βροχόπτωση προφανώς. Έτσι δηλαδή να βλέπουμε ουσιαστικά συγκριτικά με μια προηγούμενη περίοδο αν έχει χάσει νερό ή όχι, αν χρειάζεται περισσότερο νερό ή λιγότερο η καλλιέργειά μας. Άρα συγκριτικά το βλέπουμε και παίρνουμε, για παράδειγμα σας λέω, μια τέτοιο τύπου πληροφόρηση ή κάποιους άλλους δείκτες που έχουν να κάνουν με τη φυτοπροστασία. Άρα δηλαδή λοιπόν, όταν λέτε φυτοπροστασία εννοείται, ας πούμε, αν έχουμε παραδείγματος χάρη δακοπροσβολή σε ελιές, λέω τώρα ένα παράδειγμα. Αυτό φαίνεται μέσα από την εφαρμογή αυτή? Η δακοπροσβολή στις ελιές είναι μια ιδιαίτερη διαδικασία, γιατί αυτό θα σας το πω, έχει να κάνει με το επόμενο επίπεδο υπηρεσιών. Σε επίπεδο πληροφόρησης μπορούμε να πάρουμε μόνο κάποια μετεωρολογικά δεδομένα, κλιματικά δεδομένα και κάποια εδαφικά δεδομένα, τα οποία μπορούν να μας βοηθήσουν με βάση την εμπειρία μας να κρίνουμε αν έχουμε ανάπτυξη συγκεκριμένων μυκήτων, για παράδειγμα, όπως είναι όπως αυτό το βλέπουμε για παράδειγμα με την διήγρανση φύλου, που είναι ένα δείκτης που παίρνουμε. Για τα έντομα είναι μια άλλη διαδικασία, γιατί για τα έντομα προϋποθέτει να έχουμε βάλει παγίδες και να κάνουμε συγκεκριμένη, να ακολουθήσουμε μια συγκεκριμένη μεθοδολογία και να κάνουμε συγκεκριμένες αναλύσεις για να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Άρα λοιπόν αυτό δεν φαίνεται στο πρώτο επίπεδο υπηρεσίων, αυτό θα φανεί στο δεύτερο. Μάλιστα. Όπου εκεί θα δώσουμε και εξειδικευμένες συμβουλές, που θα βγάλουμε δηλαδή ένα μοντέλο για το δάκο για παράδειγμα, και θα δοθεί μια οδηγία ότι τότε είναι η κατάλληλη
στιγμή για, τον, για την εφαρμογή της προστασίας του τουβάκου. Mm-hmm. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε πάει δηλαδή βήμα-βήμα η όλη διαδικασία. Αντιλαμβάνομαι, αρχικά κάνεις την εγκατάσταση, είπαμε ποιοι την κάνουν στο κινητό. Είναι δωρεάν, κατά από κύριε Παδήμα, έτσι? Είναι δωρεάν αυτή η εφαρμογή, η πλατφόρμα? Η εφαρμογή φυσικά και είναι δωρεάν, γιατί κατεβαίνει στο κινητό τηλέφωνο, είτε από το App Store αν έχουμε Apple, είτε από το Google Play αν έχουμε Android κινητό. Mm-hmm. Από εκεί πέρα όμως χρειάζεται μια εγγραφή στην υπηρεσία Yes and ένα, η οποία είναι αυτό το πρώτο επίπεδο υπηρεσιών που σας είπα και παρέχει εξειδικευμένη πληροφόρηση ανά αγροτεμάχιο, το οποίο κοστί, η οποία είναι ετήσια συνδρομή, είπαμε ανεξαρτήτως αγροτεμαχίων, ανεξαρτήτως έκτασης, και είναι μια ετήσια συνδρομή της τάξης των 30 ευρώ συν ΦΠΑ. Μάλιστα. Ετήσια συνδρομή λοιπόν, για να έχεις αρχικά αυτά τα στοιχεία και πάμε μετά και βαθύτερα. Δηλαδή μπορούν να δουν και άλλα πράγματα οι καλλιεργητές. Στη συνέχεια κάποιοι καλλιεργητές οι οποίοι θέλουν να προχωρήσουν ένα βήμα παραπέρα και να παίρνουν και συμβουλές μέσα από την ίδια την εφαρμογή για συγκεκριμένη όμως καλλιέργεια πια και για συγκεκριμένες εκτάσεις, τότε έχουμε το GSNS 2, το οποίο παρέχει αυτή την εξειδικευμένη συμβουλευτική από το, μέσα στο κινητό του. Να πούμε περισσότερα γι' αυτό. Δηλαδή, σας περιέγραψα τώρα εδώ που μιλάμε τι ακριβώς συμβαίνει, ποιες είναι οι καλλιέργειες. Αφορά, φαντάζομαι ότι έχουν και συνεταιρία. Για την ελιά, για παράδειγμα, την ελιά που έχουμε και κάνει αρκετά καλή ανάπτυξη στην Κρήτη γενικότερα, μπορούμε να πούμε ότι αξιοποιούμε ένα ευρύ δίκτυο τηλεμετρικών αγρομετεωρολογικών σταθμών, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι στο χωράφι σε συγκεκριμένα αντιπροσωπευτικά αγροτεμάχια στην περιοχή. Χωρίζεται ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο, τι σημαίνει αυτό το δίκτυο, ότι χωρίζεται η περιοχή σε μικροκλιματικές ζώνες. Κάθε ζώνη ας πούμε ότι έχει παρόμοια χαρακτηριστικά και άρα δεν χρειάζεται ο κάθε παραγωγός να βάζει ένα σταθμό στο χωράφι του, αλλά καλύπτεται από ένα δίκτυο σταθμών που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Με αυτόν τον τρόπο τι πετυχαίνουμε? Πετυχαίνουμε να τη ετήσια συνδρομή για το GSNS 2 που θα του παρέχει τις εξειδικευμένες συμβουλές να είναι οικονομικότερη, διότι άλλο να βάζεις ένα σταθμό ο καθένας στο χωράφι του, έτσι, που έχει ένα άλλο κόστος, και άλλο να κάνεις μια συνδρομητική. Δηλαδή αυτό μπορεί ας πούμε, να εφαρμοστεί, παραδείγματος χάρη, να συνεργαστείτε με κάποιους συνεταιρισμούς ή ομάδες παραγωγών, έτσι που να εξυπηρετούνται και πιο οικονομικά και ακριβώς. Και καταλαβαίνετε ότι αγρότες, αξιοποιούμε οικονομίες κλίμακος, που σημαίνει ότι όταν είναι και περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι επιχολούνται από αυτή την υπηρεσία, θα πληρώνουν και λιγότερα χρήματα. Μάλιστα. Προφανώς, αν είναι ένας για τον οποίο αναπτύσσουμε μία εφαρμογή, θα είναι και ακριβότερο. Άρα γι' αυτό είναι σημαντικό και είναι καλό να υπάρχει μία ευρύτερη ομάδα παραγωγών με παρόμοιες ανάγκες, που έτσι κι αλλιώς στην ελιά είναι παρόμοιες οι ανάγκες. Άρα θέλω να πω ότι εμείς μπορούμε να παρέχουμε συμβουλή για την άρδευση, αν είναι ποτιστικές ελιές, γιατί υπάρχουν και ξερικές φυσικά, που δεν ενδιαφέρουν, αλλά μπορεί να υπάρξει μία περιοχή που έχει συγκεκριμένα ζητήματα με την άρδευση, να μαζευτεί μια ομάδα παραγωγών και να υποφεληθούν από αυτό το μοντέλο της άρδευσης που θα βγει. Και άρα να παίρνουν συμβουλές πότε να ποτίζουν και με ποια άρδευτική δόση. Μάλιστα. Ενδιαφέρον. Στη συνέχεια, για τη φυτοπροστασία, όπως είπαμε, μπορούμε να έχουμε και έχουμε ήδη αναπτύξει μοντέλα για το κυκλοκόνιο και το γλαιοσπόριο, που είναι κάποιες κλασικές ασθένειες. Από την άλλη μεριά, για το δάκο, που είναι και ένα ευρύτερο πρόβλημα έτσι κι αλλιώς για την ελιά, εμείς έχουμε αναπτύξει μοντέλο και στην περιοχή της Κρήτης, άρα μπορεί να προσαρμοστεί σε κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες, αν είναι διαφορετικές από εκεί που έχει αναπτυχθεί, φυσικά σε μια ευρύτερη περιοχή, γιατί δεν έχει νόημα να αναπτύξει ένα μοντέλο δάκου για ένα αγροτεμάχιο, αλλά για μια ευρύτερη περιοχή. Μάλιστα, αυτό για τις ελιές. Και άρα μπορούμε να δίνουμε και συμβουλές και για το δάκο, αυτό δεν είναι. Σωστά. Ωραία. Για τα υπόλοιπα μεγάλο κομμάτι παραγών που είναι μέσα στο υποκάλυψη, εκεί τώρα τι μπορείτε να, πώς μπορεί να βοηθήσει αυτή η εφαρμογή? Γιατί βλέπω ότι είναι σε τέσσερις διαστάσεις, το πάτε δηλαδή πιο πέρα. Οπότε εδώ τώρα τι λέμε στους παραγωγούς που καλλιεργούν κηπευτικά κυρίως?
Δηλαδή, τι πώς μπορεί να βοηθήσει. Και εξαρτάται, ναι, εξαρτάται τώρα και για το τι και για πόνο, για θερμοκήπιο. Ναι, αν μιλάμε για θερμοκήπιο που είναι κάτι κλειστό, ή αν μιλάμε για ανοιχτά κυπευτικά, οπότε είναι πολύ διαφορετικές συνθήκες. Επί της ουσίας για τα κυπευτικά και ειδικά για θερμοκηπιακά, εκεί μιλάμε μόνο για κάποια δεδομένα που μπορούμε να παίρνουμε σαν μετρήσεις. Μοντέλα επί της ουσίας για τέτοιου είδους πράγματα είναι κάτι το οποίο μπορούμε να το δούμε κατά περίπτωση. Κυρίως μιλάμε τώρα για εξωτερικές καλλιέργειες, για να σας δώσω ένα παράδειγμα, για το αμπέλι, για την ελιά, για κάποιες καλλιέργειες οι οποίες είναι ευρέως διαδεδομένες στην ελληνική ύπαιθρο, δενδρώδεις καλλιέργειες, βερίκο, κοροδάκινο, έχουμε κάνει για το βαμβάκι φυσικά πάρα πολύ, πολύ καλή δουλειά, καπνός, τέλος πάντων έχουμε αναπτυχθεί σε όλη την Ελλάδα σε διάφορες τύπου καλλιέργειες. Τώρα για την Κρήτη που μιλάμε, νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση ίσως θα έπρεπε να επικεντρωθούμε πιο πολύ σε πρώτη φάση στην ελιά και στο αμπέλι. Θέλει περισσότερη και πιο εξειδικευμένη και στην πατάτα. Έχουμε κάνει κάποια δουλίτσα και έχουμε κάνει κάποια μοντέλα στο ροπέδι, στο λασίδι. Μάλιστα. Ωραία. Οπότε ο παραγωγός λοιπόν συνδέεται με κάποιο τρόπο, με κάποιο δορυφόρο, έτσι, που τον χρησιμοποιεί. Οι τέτοιες διατάσεις έχουν να κάνουν ότι αξιοποιούν τα δεδομένα που συλλέγουμε από τους δορυφόρους, αξιοποιούμε τα δεδομένα που συλλέγουμε από τους αγρομετεωρολογικούς σταθμούς, οι οποίοι είναι εγκατεστημένοι, όπως είπα, σε αντιπροσωπευτικά αγροτεμάχια της περιοχής. Καταγράφουμε τις επιτόπιες μετρήσεις και παρατηρήσεις που παίρνουν οι γεωπόνοι μας ή οι συνεργαζόμενοι γεωπόνοι σε αυτά τα αγροτεμάχια αναφοράς που λέμε, που είναι εγκατεστημένοι σταθμοί. Άρα τι σημαίνει παρατηρήσεις? Σημαίνει ότι πηγαίνουν κάθε εβδομάδα, επισκέπτονται το χωράφι που έχει το σταθμό. Βλέπουν αν έχουν να κάνουν σφαγίδες, τοποθετούν σφαγίδες, παρατηρούν σφαγίδες. Αν υπάρχουν δηλαδή δάκι. Και ακολουθούν και μια συγκεκριμένη μεθοδολογία μετρήσεων επ' αυτού. Αν μιλάμε για την άρδευση, κάνουν κάποιες εξειδικευμένες μετρήσεις με συγκεκριμένα όργανα για την άρδευση μέσα στον αρδευτικό κύκλο κάθε καλλιεργητικής περιόδου. Κάνουν τέτοιου είδους εργασίες και αυτές τις ψηφιοποιούν μέσα από μια εφαρμογή που είναι για συνεργάτες βέβαια και τις βάζουν, τροφοδοτούν και αυτές οι παρατηρήσεις στο σύστημα το ολοκληρωμένο το υγεία σας. Μπορεί, από εκεί και τελευταία διάσταση είναι η ψηφιοποίηση ουσιαστικά του ημερολογίου του αγρού. Δηλαδή, τι εργασίες καλλιεργητικές κάνει ο κάθε παραγωγός. Αυτές λοιπόν και αυτές με τη βοήθεια ενός γεωπόνου, αν δεν μπορεί μόνος το παραγωγός, τις περνάμε και αυτές στο σύστημα και τροφοδοτούν το μοντέλο. Πάρα πολύ ωραία. Γι' αυτό μιλάμε για τέσσερις διαστάσεις. Άρα δορυφόρος, αγρομετεωρολογικός σταθμός στο χωράφι, γεωπόνος πεδίου που κάνει τις παρατηρήσεις επιτόπιες και τις μετρήσεις και γεωπόνος υποστήριξης που σημαίνει ψηφιοποίηση των καλλιεργητικών εργασιών του κάθε παραγωγού. Μάλιστα. Η τεχνολογία σε όλο το μεγαλείο δηλαδή. Μάλιστα. Δεν είναι όμως μόνο η τεχνολογία, είναι και η τεχνολογία του υπηρεσία του ανθρώπου. Γιατί τελικά ο άνθρωπος θα πάρει τις αποφάσεις. Πώς όμως θα πάρει τις αποφάσεις, εμείς τι του δίνουμε, η τεχνολογία τι του δίνει? Δεν τον υποκαθιστά. Του δίνει απλώς την καλύτερη ορατότητα, του δίνει τα δεδομένα για να μπορέσει να πάρει τις σωστές αποφάσεις. Αυτό είναι επί της ουσίας. Μάλιστα. Πολύ χρήσιμο λοιπόν εργαλείο για τους παραγωγούς μας και εύχριστο, μιας και το έχεις στο κινητό σου ανά πάσα ώρα και στιγμή και μπορείς να δεις τα στοιχεία και να κρίνεις ανάλογα με την παρέμβαση. Σε αυτό το σημείο με επιτρέπετε να σταθούμε στο πρώτο επίπεδο που ανέφερα και πριν, διότι αντιλαμβανόμαστε και αναγνωρίζουμε ότι ο παραγωγός δεν είναι εξοικειωμένος ως επιτοπλίστων μιλάω για το μεγάλο πλήθος των Ελλήνων παραγωγών με την τεχνολογία, με τα εργαλεία. Οπότε αυτό είναι ένα πρώτο βήμα μετάβασης στην ψηφιακή εποχή. Εξοικειώνεται δηλαδή με μια πολύ απλή εφαρμογή στο κινητό τηλέφωνο, που έτσι και αλλιώς η εξοικείωση με το κινητό τηλέφωνο έχει αρχίσει και αναπτύσσεται και είναι, εντάξει, δεν είναι όπως ήταν πριν από 10 χρόνια. Άρα μια τέτοιου τύπου εφαρμογή νομίζω ότι βάζει τον παραγωγό στο κλίμα, στις έννοιες της Θείου Γεωργίας και έτσι
μαθαίνει να χρησιμοποιεί το κινητό του τηλέφωνο ως εργαλείο για την καθημερινότητά του στο χωράφι. Μάλιστα. Και στη συνέχεια ο καθένας, ανάλογα με τις ανάγκες του, να δει αν τον συμφέρει, τι επιπλέον ανάγκες έχει για να περάσει και στα επόμενα βήματα. Όμως το πρώτο επίπεδο είναι πολύ σημαντικό για αυτό το κομμάτι της εκπαίδευσης εντός εισαγωγικών, της εξοικείωσης, της μετάβασης στη νέα ψηφιακή εποχή, που έτσι κι αλλιώς προς τα εκεί πάμε, γιατί όπως γνωρίζετε και οι επιδοτήσεις στο μέλλον θα συνδέονται με συγκεκριμένους δείκτες οι οποίοι θα πρέπει να αποδεικνύονται. Και αυτό το σύστημα και αυτό το εργαλείο είναι ένα από αυτά που θα χρησιμοποιηθούν για την απόδειξη κάποιων πρακτικών, πράσινων πρακτικών που επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Μάλιστα. Πολύ σωστά. Οπότε να μπαίνουμε σιγά σιγά σε αυτή τη διαδικασία. Δεν είναι κακό. Είναι και εύχριστο, καταλαβαίνω από την περιγραφή. Είναι εύχριστο να πω εδώ ότι μπορεί ο καθένας, ο οποίος είτε είναι παραγωγός είτε όχι, να το κατεβάσει στο κινητό του τηλέφωνο, όπως είπα, είναι το Yeasense. Και εκεί μπορεί να περιηγηθεί και στην εφαρμογή. Υπάρχει ένα demo account που μπορεί να περιηγηθεί στην εφαρμογή και να δει τις δυνατότητες της χωρίς πριν γίνει συνδρομητής. Οπότε μάλιστα, να δείτε μπορεί, όλες δηλαδή τις δυνατότητες. Υπάρχει ένας εύχριστος οδηγός επίσης που εξηγεί τις έννοιες. Υπάρχει πρόσβαση σε νέα και διάφορες ειδήσεις αγροτικού ενδιαφέροντος. Εντάξει, μπορεί να περιηγηθεί και να δει την εφαρμογή και τις δυνατότητες της πριν αγοράσει την υπηρεσία Αγίας Ενσένα. Μάλιστα. Μπορεί να δει δηλαδή αν του κάνει να προχωρήσει, ναι, ακριβώς, να το δοκιμάσει τέλος πάντων. Ωραία. Να το δοκιμάσει. Οπότε μπαίνει Αγίας.gr κάπως έτσι, τι του λέμε, για αυτούς που είναι πιο εξοικειωμένοι. Αν δει το κινητό του και πατήσει στο αντίστοιχο store που έχει, αν είναι Android ή αν είναι iOS, App Store, να πατήσει Αγίας.gr και θα το βγάλει. Ωραία, αυτό. Λοιπόν, αυτά και να γίνουμε, όπως λέτε και εσείς εδώ, πρωτοπόροι της Εφηβούς Γεωργίας στην Ελλάδα, έτσι, που έτσι και αλλιώς σε αυτό θα μπούμε και όλα αυτά θα συνδεθούν με την νέα κοινή αγροτική πολιτική. Πολύ σωστά. Λοιπόν, χάρηκα πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Να πούμε λίγο και για το δίκτυο, αν θέλετε. Βεβαίως, αν έχουμε λίγο χρόνο. Δηλαδή, πώς μπορεί και να το αποκτήσει αυτό ο παραγωγός, αν δεν θέλει να το κατεβάσει κατευθείαν στο κινητό του και να κάνει online τη διαδικασία εγγραφής και ενεργοποίησης και πληρωμής. Υπάρχει και δυνατότητα μέσα από συνεργαζόμενο από το δίκτυο συνεργατών GSNs. Για παράδειγμα, στο Λασίδι έχουμε τη σιτία, το ΚΙΑ σιτία, όπου μπορεί να απευθυνθεί και να τον βοηθήσουν όχι μόνο για την εγγραφή και την ενεργοποίηση, αλλά και να δει κάποια επιπλέον πράγματα, να πάρει κάποιο υλικό, ίσως σε έντυπο υλικό μιλάω, για την εφαρμογή αυτή καθαστή. Και επίσης μπορεί να πληρώσει και σε οποιοδήποτε υποκατάστημα της Τράπεζας Πειραιώς. Ωραία. Με την πρώτη ευκαιρία θα τα ξαναπούμε, κύριε Παπαδήμα. Να σας ευχαριστήσω πολύ. Να είστε καλά. Καλημέρα και καλό, τι να πω, καλό Σαββατοκύριακο και δροσερό να είναι. Και δροσερό. Έτσι και δροσερό. Ευχαριστώ πολύ για την να είστε καλά. Καλημέρα. Και εμείς. Γεια σας.